Οι αταξίες των παιδιών ήταν το θέμα της ομιλίας του θεολόγου-φιλολόγου κ. Μάριου Δαμοχτσή, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στην Υγεία Χατρικάλων. Την ομιλία παρακολούθησαν με αμύωτο ενδιαφέρον πολίτες Τρικαλινοί, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν, εάν τα παιδιά τους κάνουν αταξίες. Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, διαφορετικές είναι οι αταξίες των παιδιών ανάλογα με τον τρόπο που ζουν και το χώρο που ζουν. Αλλιώς θα καλώνει ένα παιδί στην Αθήνα, αλλιώς στη Θεσσαλονίκη, αλλιώς στην Κρήτη, αλλιώς σε ένα χωριό. Όταν ένα παιδί είναι περιορισμένο σε ένα διαμέρισμα και δεν έχει ελευθερία να κινηθεί, να τρέξει, να παίξει, να βγει στον δρόμο, ασφαλώς θα είναι μέσα στο σπίτι πολύ περισσότερο υπερκινητικό. Και ένα παιδί που θα μεγαλώσει από το Τρικάλο, ασφαλώς θα είναι πολύ πιο ήσυχο μέσα στο σπίτι, γιατί θα διοχετεύσει την υπερκινητικότητά του στην αυλή. Θα παίξει με το σκυλάκι, θα παίξει με τα προβατάκια, θα παίξει με τα άλλα ζώα, θα παίξει με τους φίλους, θα παίξει με το ποδόσφαιρο. Είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες. Με λοιπόν παίζουν ρόλο οι ηλικίες. Ο τόπος που μένουμε παίζει καθοριστικό ρόλο η παρουσία των γονέων και η συμπεριφορά των γονέων και παίζουν ρόλο και οι χαρακτήρες των παιδιών, τους οποίους θα περιγράψουμε σε μια βασική, ας πούμε έτσι, κατευθυντήρια στόχευση, προκειμένου, κάνοντας αυτή την κατόπτευση, δηλαδή την καταγραφή του προβλήματος, να δούμε ως πρώτο και βασικό μας μέλημα να κάνουμε μια διάγνωση. Γιατί τα παιδιά είναι αυτά, τι φταίει, φταίει οι συνθήκες, φταίει οι γονείς, φταίει ο τρόπος ζωής, η ηλικία, είναι κάποιο θέμα υγείας που το έχουμε πάρει είδηση, κάποια έλλειψη βιταμίνης, σιδήρου, κάποιος άλλος λόγος απρόβλεπτος. Υπάρχει κάποια ψυχολογική διαταραχή που χρειάζεται γιατρό ή κάτι άλλο. Το πρώτο μας λοιπόν σημείο της σημερινής ομιλίας είναι να δούμε για ποιο λόγο γίνονται μεγαλύτερες ή μικρότερες αταξίες στα δικά μας τα παιδιά. Και είπαμε πριν λίγο ότι πολύ βασικό είναι να κατανοήσουμε ότι είναι στη φύση των παιδιών να είναι υπερκινητικά. Δεν μπορούμε να απαιτούμε το σπίτι μας να το κάνουμε, ξέρω εγώ, μοναστήρι. Δεν γίνεται. Τα παιδάκια θα τρέξουν, θα παίξουν, θα γελάσουν, θα χορομηθήσουν, θα κάνουν και κάποια κραυγή. Είναι μέσα στη φύση των ανθρώπων όλα αυτά.